Και φίλοι, γεια σας! Φιλιά πολλά σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά... Και το εξωτερικό μέσα από τον ένα και μοναδικό δορυφόρο μας παρακολουθείτε. Η εκπομπή μου πει σήμερα βγήκε από το στούντιο, γιατί πάντα βγαίνουμε όταν και αν αξίζει τον κόπο. Και όταν μας το ζητήσετε κι εσείς φυσικά. Εννοείται. Διότι μέσα από αυτήν την παγκοσμίου φήμης εκπομπή, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έχουμε πάρα πολλά θέματα καθημερινά να σας παρουσιάσουμε, αλλά βεβαίως και θέματα που αφορούν τη γυναίκα, αλλά πλέον στις μέρες μας και τον άντρα. Και λέμε εμείς τώρα, κοίταξε να δεις, οι γιορτές έρχονται. Όλοι θέλουμε να βγούμε, όλοι πρέπει θέλουμε να είμαστε παρουσίαστοι. Να περιποιηθούμε και τον εαυτό μας. Εννοείται. Διότι πρέπει να σου πω ότι σας προτείναμε ρούχα, σας προτείναμε ντυσίματα, σας προτείναμε παπούτσια, σας προτείναμε. Ακόμα και παιδικά. Ακόμα και παιδικά για τα παιδιά σας. Όμως, επειδή λέει ότι το ρούχο δεν πρέπει να σε φοράει, αλλά να το φοράς, και ένα ρούχο από μόνο του είναι σαν να το αφήσεις πάνω σε μια κούκλα, πρέπει να είσαι κι εσύ κούκλος ή κούκλα στην εμφάνιση, στο σώμα, το δέρμα γενικότερα, στα χέρια, σε όλα τα άκρα, εν πάση περιπτώσει. Συμφωνείσαι. Άκουσες εσύ αυτό και συμφώνησες. Για να μπορέσει και το ρούχο να αναδειχτεί πάνω σου. Διότι θέλω να πω κάτι. Όταν βλέπουμε μια πολύ ωραία γυναίκα και έχει φοράει ένα πολύ ωραίο και ακριβό φόρεμα βραδινό με ένα φοβερό ντεκολτέ και το ντεκολτέ της είναι πλισέ και δεν το έχει περιποιηθεί καθόλου, έτσι λίγο να γυαλίζει, λίγο να το δέρμα να λάμπει, να ζωγονηθεί. Όταν βλέπω μια γυναίκα και φοράει δύο καταπληκτικά σκουλαρίκια, καλή ώρα. Και όχι καλή ώρα, εσύ το περιποιέσαι. Αλλά που δεν θα είναι περιποιημένη στο πρόσωπο. Ναι, καλή ώρα. Που δεν θα είναι περιποιημένη στο πρόσωπο, τότε χάνει. Ή επίσης, εγώ θα σου πω και το άλλο. Το φετίχ των ανδρών πλέον ξέρεις ποιο είναι. Ποιο? Να βλέπουν τα νύχια των γυναικών. Είναι αυτό φοβερό. Ναι. Εμένα μου άρεσε ανέκαθεν, γιατί μου αρέσει η γυναίκα να ξαπλώνω και να με τρίβει, να με χαϊδεύει. Καλά, οπότε... ναι, εσύ γι' αυτό, αλλά γενικά όμως άλλοι τα κοιτάνε. Το ξέρω. Εγώ όμως θέλω να σου πω ότι στις μέρες μας, και με τα χαρά το λέω αυτό, από πολλές που έχουν γίνει, από τις εκατομμύρια γυναίκες που έχουν περάσει. Πάνω από το κορμί σου. Ναι, όχι πάνω από το κορμί μου, δίπλα μου. Από πάνω μου περνάνε μία-δύο, δηλαδή στο χέρι, στο δάχτυλα. Νομίζω ότι θα μου λέγεις ότι περνάει τίποτα όχι, άλλο. Όχι, δίπλα μου περνάνε πάρα πολλές. Κοιτάω ότι όλες οι γυναίκες πλέον επιβάλλουν, θα σου το έλεγα έτσι με απλό τρόπο, στον άντρα να περιποιείται τον εαυτό τους. Πριν από λίγα χρόνια δεν είχαμε ούτε μία κρέμα για άντρες, τώρα έχουμε σειρές ολόκληρες. Πριν από λίγα χρόνια ο άντρας ουδέποτε έμπαινε σε ένα Ινστιτούτο, τώρα μπαίνει να κάνει τα μασάζ, τα έτσι, τα αλλιώς και πάνω απ' όλα να προσέξει και τα χέρια του. Το κάνει και από μόνο του, όχι μόνο το επιβάλλουμε εμείς. Ναι. Το θέλει κιόλας. Πλέον ναι. Διότι πάρα πολλοί άντρες. Δεν είναι και παρεξηγήσιμο πλέον. Όχι βέβαια. Πάρα πολλοί άντρες πρέπει να σου πω ότι βρίσκονται στο στόχαστρο των γυναικών και πολλές φορές έχω ακούσει γυναίκες να του λένε πολύ ωραίο το ντύσιμο. Αλλά να σου πω κάτι, τα χεράκια λίγο έτσι να τα περιποιηθούμε. Βγάλε λίγο το πετσάκι. Το πετσάκι λίγο, να έτσι λίγο. Κόφτω και λίγο. Ειδικά όταν κάνετε, για εσάς τους φίλους το λέμε από όλη την Ελλάδα μας βλέπετε. Όταν κάνετε και χειρονακτικές δουλειές ή εργασίες, μηχανικός, ηλεκτρολόγος, οικοδόμος, που τα χέρια σας λερώνονται πάρα πολύ. Μετά την οικοδομή, ένα μανικιούρ απαιτείται. Ένα μανικιούρ, παιδιά, ναι. Και δεν λέμε κάθε μέρα, δηλαδή με το που τελειώνεις έχεις τη μανικιουρίστρα. Εννοούμε ότι μία φορά στις 15 πήγαινε σε μία γυναίκα να σε περιποιηθεί, γιατί θες να δεις μία γυναίκα. Θες να πιάσεις ένα πολύ ωραίο κορμί. Αν είναι να τη γδάρεις ολόκληρη, γδάκτη με άλλο τρόπο, αλλά όχι όμως με τα πετσάκια που εξέχουν. Εκτός αν η γυναίκα είναι μαζόχα και γουστάρι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι, αλλά υπάρχουν τρόποι να γδάρεις και τη μαζόχα γυναίκα. Απλά κάποιες φορές υπάρχουν κάποιες γυναίκες τώρα, εγώ κάνω το διαβόλου. Ναι. Που γουστάρουν, λένε, αχ, αυτό είναι ένα χέρι αντρικό βαρβάτο. Ένα χέρι αντρικό βαρβάτο. Ναι. Εγώ πρέπει να σου πω, πάλι έτσι θα πω, εγώ αυτό, αυτό πρέπει να σου πω. Εσύ μπορεί να μην πας κάθε εβδομάδα, πήγαινε, μία στις 15. Μία στις 15, μία το μήνα. Αλλά να σου πω κάτι, η βαρβατίλα... Δεν είναι από το χέρι, άντρα, θα μου πεις. Δεν κρίνεται από το αν βγαίνει το πετσάκι. Ναι. Διότι εγώ έχω γδάρει πολύ γυναικείο κοινό. Μάλλον θέμα, όχι με το πετσάκι. Μη έχοντας πετσάκια. Κατάλαβες. Οπότε. Το ζητάει άλλο σκηνικό εσύ. Γι' αυτό σου λέω, ρε παιδί μου. Οπότε εντάξει, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Να. Πού θα σας πάμε τώρα. Πού? Μάλλον πού βρεθήκαμε. Καταρχήν, πολύ κοντά, κέντρο Αθηνών. Και τι ωραίος χώρος. Στην ουσία. Α, καλά, έχω ο χώρος είναι απίστευτος. Ακόμα και να μην κάνετε τίποτα και έρθετε να πιείτε ένα καφέ, είναι τέλεια. Ακόμα βέβαια, και αυτό. Η αλήθεια είναι ότι έχει τόσο καλή φιλοξενία το Corinna's Nails, Corinna's Center, που βρίσκεται στην Ιερά Οδό 227 στο Εγάλεο. Και βεβαίως έχουμε πάρα πολλά να σας προτείνουμε, γιατί η αγαπημένη Corinna Triantafyllou, γνωστή πλέον σε όλους από τις τόσες εκπομπές με τις οποίες κάτσαμε
ώρες ολόκληρες και απολαύσαμε την Κορίνα Τριανταφύλου σε μια χρυσή εποχή που τότε οι εκπομπές ήταν πολύ λίγες και μάλιστα και πολύ λίγα τα άτομα που μεσουρανούσαν. Και η Κορίνα Τριανταφύλου κάποια στιγμή αποφασίζει, λοιπόν, όπως θα μας πει και η ίδια, να αφήσει τις τηλεοράσεις, να ασχοληθεί με τις επιχειρήσεις της και φτάνουμε σήμερα σε ένα Ινστιτούτο που πολλοί έχουν έρθει και έχουν βγάλει μέχρι και φωτογραφίες έχουν γίνει εδώ. Γιατί αυτό πλέον δεν είναι στούντιο αισθητικής, αυτό είναι στούντιο φωτογράφησης για εξώφυλλα και εκπομπής. Κορίνα Σέντερ, λοιπόν, η Κορίνα Τριανταφύλου, αφού με έναν μαγικό τρόπο θυμηθούμε όλοι μαζί μεγάλες τις στιγμές από διάφορες τηλεοπτικές εμφανίσεις της, γιατί από τις καινούργιες που θα μας τα πει και αυτά έχω μάθει που επανέρχεται στα τηλεοπτικά δρόμενα, θα τις βλέπετε καθημερινά σε όλη την Ελλάδα, θα είναι εδώ κοντά μας σε πολύ λίγο. Πριν όμως θέλω μια μικρή γεύση από ένα μεγάλο παρελθόν, έχει το όνομα Κορίνα Τριανταφύλου, παρακαλώ. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στην τροφιά μας. Τετάρτη σήμερα, 9 Φεβρουαρίου, και εκτός από την επικαιρότητα σκεφτήκαμε να συζητήσουμε για τηλεόραση. Τηλεόραση γιατί ούτως ή άλλως και εμείς μέσω αυτής επικοινωνούμε, μέσω αυτής ενημερώνεστε κι εσείς και μέσω αυτής ζουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Αλλά τώρα πάρα πολύ εύλογα θα αναρωτηθείτε τι μπορούμε να πούμε εμείς για τηλεόραση. Όλα αυτά που ακούμε τον τελευταίο καιρό για το επίπεδο, αν υπάρχει, αν δεν υπάρχει. Αλλά εμείς επειδή θέλαμε έτσι να προσθέσουμε μια καινοτομία στην εκπομπή, έχουμε να σας δείξουμε, όχι μόνο να λέμε. Και όταν μιλάω και όταν λέω ότι έχουμε να σας δείξουμε, έχουμε να σας δείξουμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Κορίτσια που έχουν ασχοληθεί με την τηλεόραση, άλλες από αυτές εξακολουθούν να ασχολούνται μέχρι και σήμερα. Κοπέλες με άποψη κυρίως, η δική της με την δική της προσωπικότητα, μάλλον η κάθε μια. Και κοπέλες που έχουν να μας πούνε πάρα πολλά. Μια φίλη μου από τα παλιά τώρα, η Μαρία Ιμπεκατόρου. όσοι από εσάς ξέρετε και την προϊστορία τη δική μου, σίγουρα μας έχετε συνδυάσει με τη Μαρία Τιμπεκατόρου, γιατί ξεκινήσαμε από το ίδιο κανάλι. Γυναικοκρατία, όπως καταλαβαίνετε σήμερα, δροσερές παρουσίες, αλλά το κυριότερο με άποψη. Κάποιες από τις προσκεκλημένες μας συνεχίζουν την καριέρα τους, ενώ κάποιες άλλες σταμάτησαν για να κάνουν κάποια άλλα πράγματα το ίδιο ενδιαφέροντα, ίσως. Θα μας το πούν οι ίδιες. Λοιπόν, εδώ που τα λέμε κορίτσια, η δουλειά μας πάντως απαιτεί πάρα πολύ χρόνο. Είμαστε όλες πολύ άσχολες. Όλη η μέρα τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Με το έτερό μας σήμιση τι γίνεται όμως. Δεν ξέρω κατά πόσο καλά είναι τα καταφέρουμε. Είναι και αυτό πολύ άσχολο. Πάρα πολύ. Νομίζω ότι αν βρίσκεις ισορροπία... Υπάρχει ισορροπία. Πιστεύω ότι παρόλο το νερό της ηλικίας μας, είμαστε κατασταλαγμένες. Αυτό μπορώ να το διακρίνω σε όλες σας πάντως. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στην τροφιά μας. Απόψε είναι μια ξεχωριστή εκπομπή, αφού απέναντί μου έχω έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο, ο οποίος διαθέτει πάρα πολύ έντονη προσωπικότητα, είναι πολύ πετυχημένος στη δουλειά του και σίγουρα θεωρείται από τους top στο είδος του. Όσο για το διαπεραστικό του βλέμμα, εγώ δεν λέω τίποτα, δεν κάνω λόγο καθόλου γι' αυτό, γιατί είναι το πρώτο πράγμα που αντικρίζει κανείς μόλις τον βλέπει. Απόψε έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον γνωστό ποινικολόγο, τον γνωστό δικηγόρο και πρόσφατα εκδότη μενιαίου περιοδικού, τον κύριο Αλέξη Κούγια. Καλησπέρα σας. Είστε καλά, κύριε Κούγια? Όσο φαίνεστε. Μια χαρά φαίνεστε και πιστεύω θα είστε ακόμη καλύτερα στη διάρκεια της εκπομπής μας. Να σας ευχαριστήσω διπλά για την παρουσία σας απόψε εδώ, γιατί ξέρω ότι το απόγευμα ταξιδέψατε, είχατε κάποιο επαγγελματικό ταξίδι και παρόλα αυτά ήσασταν πιστό στο ραντεβού και ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Επιστροφή λοιπόν εδώ στο στούντιο. Συντροφιά μας απόψε, γιατί είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή όπως σας είπα και στην αρχή, συντροφιά μας ο γνωστός ποινικολόγος Αλέξης Κούγιας. Κύριε Κούγια, πάρα πολλές δραστηριότητες. Ασχολείστε με τη δικηγορία, στο παρελθόν με το ποδόσφαιρο και όλα αυτά. Και μια μέρα, ξεφίλησα το περιοδικό Μαξίμ, τι να δω, εκδότης Αλέξης Κούγιας. Αυτό ήταν στο πρόγραμμα ή προέκυψε? Προέκυψε. Και νομίζω ότι ήταν και είναι μια προοπτική πολύ ωραία αυτή.